Γεια σας, Ξάρος, ορίσατε σε ένα πρωινό βροχερό Αύγουστο, μόλις τελείωσε η βροχή, για την ακρίβεια. Και δυστυχώς, εδώ βλέπουμε ότι φάγαμε τη μεγάλη φόλα, δυστυχώς, αυτό το γρασίδι δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ, γιατί μάλλον έτσι το έχει φύγει ο δημιουργός στο χάρτη, να μην μεγαλώνει ποτέ. Θέλω όμως να πάω να ρίξω μια ματιά με τα πόδια. Αν πριν πάω με τα πόδια, θα δούμε εδώ πέρα λίγο τα ζωντανά μας, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα 15. Ω ναι, φτάσαμε στα 15 και οπότε ήρθε η ώρα να πουλήσουμε αυτό εδώ το λαγοδάκι, το μικρό το κουνελάκι. Έφτασε στα 1000 ευρώ, λοιπόν να το πουλήσουμε, μας παίρνει 57 ευρώ που μας παίρνει, δεν πειράζει να κάνουμε, δεν έχουμε τρόπο να τα αναφέρουμε. Και το πρώτο κουνελάκι είναι αυτό και φεύγει για ένα χιλιάρικο και έφυγε. Πολύ ωραία. Θα ακολουθήσει μετά, να δούμε ποιο είναι το επόμενο. Τα υπόλοιπα έχουν λίγο δρόμο. Μπορούμε να τα αφήσουμε λίγο, να αρχίσουν να μαζεύονται περισσότερα. Πάντως τώρα έχουμε χώρο για ένα ακόμα. Έχουν γεννηθεί κι άλλα εδώ πέρα. Παίρνουμε ένα χιλιάρικο. Είναι τα έξοδα μια ημέρα. Εδώ κάτι πρέπει να βάλω και εδώ αυτό εδώ μάλλον θα τα αλλάξω. Μάλλον θα τα αλλάξω γιατί δεν είδα να γίνεται δουλίτσα όπως θα την ήθελα εγώ τουλάχιστον. Εύκολη. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα δύο χωράφια μας σε τι κατάσταση είναι. Πρώτα το λιναρόσπορο. Δεν βλέπω να έχει ανθίσει κάτι. Λογικά αργεί ακόμα. Δεν ξέρω και πόσο διάστημα έχει ο λιναρόσπορο, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Ακόμα δείχνει ότι έχει μπόλικο δρόμο μπροστά του. Δεν θα το θερήσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τα. Εδώ, πολύ ωραία, το γρασίδι. Λοιπόν, το γρασίδι, παιδιά, είναι έτοιμο για κόσμο. Οπότε σήμερα σίγουρα, θα βάλουμε αγελάδες. Θα βάλουμε αγελάδες. Τώρα θέλω να δω, θα το κόψουμε κανονικά το γρασίδι, με το John Deere μάλλον. Θέλω να δω λίγο, πού είναι το John Deere εδώ, να κατέβω κάτω, να πάω, μάλλον βλακή έκανα, δεν πειράζει. Πάμε λίγο απέναντι στο φούρνο. Τώρα που είπα φούρνο, να σας δείξω κάτι. Αυτός εδώ φούρνος λέγεται της Σοφίας, έτσι. Γι' αυτό είδατε στον τίτλο την πρώτη φορά, ο ανταγωνιστικός φούρνος της Σοφίας. Είναι ακριβώς εκεί απέναντι. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται και βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά ψωμιά. Τα πέταξα κάτω, τα ζυμάρια. Πάμε να ανοίξω εδώ το φούρνο λίγο. Να βάλω αυτήν το ψωμάκι μας. Γιατί μπορεί και από εδώ να βγουν μπόλικα χρήματα, έτσι. Το πήρε, πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Έχει λίγο παραπάνω δουλειά με το χέρι, χειρονακτική, αλλά είναι λίγο διαφορετικό και είναι ωραίο. Βλέπετε με το που βγάζω εδώ, το παίρνω τα ζυμάρια, βγαίνουν κι άλλο, κάνουν σπούν κι άλλα. Αν βγήκαν κι άλλα, βλέπεις πως βγήκαν. Και τώρα θέλω να κοιτάξω κιόλας γιατί, καλά τα λέω εγώ. Ναι, έχει χωρητικότητα, το bread dough. Οπότε, ναι. Θα τα καταφέρουμε όμως, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάμε να βάλω μια γρήγορη. Λοιπόν, έχουμε βάλει παιδιά πολύ, θα βγουν μια παλέτα τουλάχιστον ψωμιά. Μπορεί και παραπάνω. Το ένα που βάλαμε χθες το βράδυ έπρεπε να περάσω όλο τον χρόνο με το χέρι. Δηλαδή να κάθομαι να δω να βάζω το βράδυ, θα το κάνω την επόμενη φορά, off camera. Για να είναι έτοιμο τώρα το πρωί τη ψωμιά, να τα πουλήσουμε. Ούτως ή άλλως αυτό το κάνουν και φούρνο, δηλαδή, μην νομίζετε. Ξυπνάνε χαράματα για να κάνουν αυτή τη δουλειά, για σου ψωμί. Και όχι τέτοια ώρα που είμαι εγώ 8,5 ώρα. 8,5 ώρα είναι να το πουλάς το ψωμί. Για να το φτιάχνεις. Και πάω να φέρω και ένα καφάσι εδώ, αυτό εδώ, να το έχω έτοιμο. Αν μα μου το δώσει. Να το βάλουμε κάπου εδώ. Και θα παίρνουμε λίγο τα ψωμάκια αυτά εδώ. Τα καρβελάκια. Και τα βάζουμε εδώ πέρα. Γιατί το έχω βάλει στο γυδίκιο. Το έχω βάλει και με το ξύλο. Αυτό μου το βγάζει. Τώρα θα μας το βγάλει. Και γεμίσαμε με ένα καρβέλι ψωμί. 100 λίτρα λέει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, baked bread, ωραία. Πάει καλά για αυτή την παραγωγή. Να ρίξω, είπα και λίγο νεράκι αυτά εδώ να τα αδειάσουμε, άμα μπορούμε. Να μην τα έχω στο πάτωμα, όχι τίποτα άλλο. Έτσι, για να ξέρουμε και την παραγωγή, πόσο. Τι έχουμε, από λικά και τι δεν έχουμε. Ξέρουμε τώρα το νερό, ας πούμε, γιοκ. Αυτό εδώ πήραν το πρώτο που είχα βάλει. Γεμίζει γι' αυτό. Δυστυχώς θα το βάλω εδώ πέρα να ξέρω ότι αυτό είναι το επόμενο. Να τα ξαναδούμε μια φορά. Εντάξει, είμαστε γεμάτοι τα πάντα.
να δω λίγο μόνο μια ματιά, να δώσω και το αλεύρι, αφού το βγάλαμε, μια παλέτα ακόμα αλεύρι. Το αλεύρι και κατανοούνται λογικό, είναι, κατανοούνται περισσότερο απ' όλα. Οπότε το αλεύρι πρέπει να το δίνουμε συνεχώς. Έφυγε, άρχισε, δεν κοίταξε. Μήπως μπορεί να τα πάρει απ' έξω. Την επόμενη φορά θα το δοκιμάσω. Μήπως μπορεί να τα πιάσει το trigger να εκπληκτύνεται εδώ πέρα έξω, σε αυτήν τον πάγκο και να τα παίρνει. Λοιπόν, να δούμε μήπως έχουμε επίσης και κάτι άλλο να τροφοδοτήσουμε εδώ το μήλο. Έχουμε και ηλιόσπορους και κανόλες, πάνω να τα βάλουμε, να τελειώσω αυτές τις δουλειές γρήγορα. Πάρα πολύ καλά. Και θέλω επίσης να δω και πόσο νερό έχουν αυτά εδώ. Έχουν μπόλικο νερό. Αυτά που έχουν 2.000 λίτρα έχουν 3.400. Εντάξει, το πολύ πολύ, άμα δω ότι βαριέμαι και πολύ, θα τα σουτάρω νωρίτερα. Αυτές μάλλον τις έχω κλείσει παραγωγής, θα το βάλω ξανά μπροστά. Και τι άλλο έχω εδώ, σόγκουμ θα το δώσουμε και εδώ είναι oat, έτσι, ωραία. Πάμε και το oat να το δώσουμε να φτιαχτεί αλεύρι κι άλλο. Και άλλη παλέτα και να βάλουμε μπροστά και τα λαδάκια. Πάμε oat, πάμε sunflower και κανόλα oil, πολύ καλά. Δεν βλέπω κάτι άλλη δουλειά, να δούμε λίγο συμβόλαια, τι μπορούμε να κάνουμε μετά. Να τα πάρουμε από τώρα να τα έχουμε. Έχουμε ένα καλυβέτη, έχουμε δύο fertilizing που είναι έτσι και έτσι. Και έχουμε και ένα τεράστιο liming, θα το πάρουμε, 111 εννοείται, γιατί αυτό θα φέρει αρκετά λεφτά. Τα υπόλοιπα προς το παρόν όχι. Κάτι άλλο όχι. Οπότε να μαζέψουμε γρασίδι θέλω εγώ, αυτό είναι το σημαντικό σήμερα, για να βάλουμε τις αγελάδες. Θα φτιάξουμε φαγητό για τις αγελάδες. Και επίσης θα βάλω και νερό εκεί μέσα για να κάνω και digested, οπότε μισό λεπτό παιδιά. Να βρούμε λίγο αυτό το τρακτέρ, το οποίο θα μας κρατήσει για σήμερα πολλά πράγματα. Μάλλον το θέλω με τις πυρούνες, το θέλω με τις πυρούνες, έτσι. Θα σας κρατήσω τις πυρούνες, γιατί θέλω να το γεμίσω μετά τις μπάλες που θα κάνω. Λοιπόν, πάμε όμως να γεμίσουμε αρχικά νερό. Θα βάλουμε νερό στα κουνέλια που πρέπει να έχει πέσει αρκετά. Και το υπόλοιπο θα το βάλουμε στην παραγωγή εκεί πέρα, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε silence και να βγάζει και digestive ταυτόχρονα. Κάπως έτσι. Το πρώτο TMR που θα φτιάξουμε θα είναι μόνο από το γρασί, θα είναι δηλαδή χωρίς άχυρο. Δεν μας πειράζει αυτό, εντάξει. Όταν θα πάρουμε το άχυρο από το μυναρόσπορο, θα το εμπλουτίσουμε και με άχυρο και θα έχουμε περισσότερο TMR. Αλλά πιστεύω για τους πρώτους μήνες δεν πρέπει πάρα πολλά σαγηλάδες ούτως ή άλλως, θα μας φτάσει. Τώρα το φέρνουμε από εδώ και μια όπλα είναι και είμαστε εντάξει. Ωραία, αδειάζουμε να δούμε πώς θα πάρει. Τι είπα, 1000 λίτρα πήρε. Οπότε πάει το υπόλοιπο στην παραγωγή για τις αγελάδες. Μάλλον αδειάζουμε εδώ πέρα. Τέλεια, πάμε να αφήσουμε κάπου αυτό το depósito, εκεί που το βρήκαμε μάλλον θα το αφήσουμε. Αν μπορούσα να το βάλω και εδώ μέσα. Και γιατί όχι, αυτό θα κάνω. Αφού βγάλαμε το άλλο το trailer που το χώραγε, θα γίνει εδώ το σπίτι για το depósito. Τσίμα τσίμα χωράνε όπως βλέπετε τα πράγματα εδώ πέρα. Δεν πειράζει, έφυγε και αυτό. Οπότε πάμε να πάρουμε τους mowers, έτσι είναι. Τους έχω εδώ πέρα, ναι, τους είχα εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να στρίψω από την άλλη πλευρά. Ναι, αυτό εδώ θα μου δυσκολέψει. Οπότε να το αφήσω κάπου κάτω, όπως πρέπει. Και πάμε να κάνουμε, παιδιά, να δούμε πόσες μπάλες θα βγάλουμε από το πρώτο κόψιμο του γρασιδιού μας, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε το κόψιμο. Μετά θα κάνουμε το κόλπο wind rowing και baying ταυτόχρονα. Σε αυτό χωρά το καινούριο. Θα τα δώσουμε όλα στην παραγωγή για να κάνουμε silage και hay, τα οποία στη συνέχεια θα γίνουν TMR. Και μετά θα πάρουμε και τις αγελάδες μας για να βγάλουμε να φέρουμε το πρώτο γάλα στη φάρμα. Μάλλον θα τις πάρουμε γάλες. Και θα πάρουμε μάλλον καμία 15-20, εξαρτάται πόσα λεφτά θα έχω. Μπορεί να κάνουμε και ενδιάμεσα το συμβόλαιο με το Lime. Για να ξαναθυμηθώ πόσο είναι αυτό το συμβόλαιο. 14 στο 111. Πόσο μεγάλο είναι το 111, ρε παιδιά, που θέλει για 13.000. Είναι λίγο μεγάλο. Μακάρι να μας λέει και τα υπόλοιπα με Lime. Δεν είναι πάρα πολλά. Πλέον βλέπω ότι άμα σε βάζουν στο 33, μήπως το ζυγάρι 33, θα το κάνω. Άμα μου το ζυγάρι, εγώ θα το κάνω. Έβγαλε όμως κάποια fertilizing, τα οποία θα πάρω αυτά. 49, 99 και 125. Να έχουμε δουλειά να κάνουμε και έβγαλε και ένα το 51 liming, το οποίο θα έχουμε φέρει, το δεν πειράζει, κάτι. Το πήρα αν και είναι πολύ μικρό, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνουμε μια μπραφ για να το τελειώσουμε.
Λοιπόν, πρώτη δουλειά που θα κάνουμε με τον Τζον Ντίλ, έτσι πραγματικά δεν έχουμε κάνει κάποια βαριά δουλειά. Έχουμε κάνει κάτι ψηλή μεταφορέ, κάτι λίγο σηκώσαμε κάποιε παλέτε. Μόνο αυτό έτσι το έχουμε πάρει και το έχουμε στην αχρηστία. Να το φιατάκι τα έχουμε στα λεφτά του, είχε δουλέψει. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε το καινούργιο 29 χωράφι, γιατί το άλλο ήταν το παλιό. Ήταν με το γρασίδι του αυγού. Εμεί έχουμε τώρα γρασίδι φυτευτό. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάμε και στο πίσω, κατεβάζουμε. Και ανοίγουμε και αυτό και πάμε για το πρώτο timelapse της ημέρας που θα είναι, δεν θα είναι τίποτα άλλο, το κούρεμα στο καινούριο μας χωράφι με το γρασίδι. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή τη δουλειά. Θα εισαγγείλω όμως γιατί κάνω βλακίε. Δεν το πήρα με το πλαϊνό, πήγα να το πάρω με το κέντρο και αυτό εκεί πέρα. Ένα κενό. Θυμίζω την προηγούμενη φορά είχαμε βγάλει όμως 18 μπάλες. Δεν έχω κάνει δυστυχώς την μετατροπή στο τρέιλερ να μπορεί να πάρει περισσότερο ύψο μπάλες. Θα πρέπει να τις παίρνει όμως, δεν ξέρω γιατί δεν τις παίρνει. Γιατί τα καφάσια που βάλα προηγουμένως μου φάνηκε να ήταν αρκετά ψηλά. Τέλος πάντων, μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή αργότερα, ούτως ή άλλως δεν είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πάει για αυτό εδώ και μαζεύουμε. Και θα δούμε λοιπόν πόσες μπάλες θα βγάλουμε τώρα. Λοιπόν, έχω και μια απόφαση να σας πω. Σχετικά, μισό λεπτό εδώ πέρα να το δείτε, με το φερμοκήπιο αυτό εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε τελειώσει το liquid fertilizer. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε την παραγωγή αυτή, αλλά μόνο με liquid fertilizer που θα παράγουμε από εδώ. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνω γρασίδι. Να του πω ότι θα το κάνω εδώ που θα μου πεδώνει digested, μετά το digested θα το κάνω liquid fertilizer και όσο βγάλει αυτό το liquid fertilizer θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω για τον καφέ. Δεν θα ξαναγοράσω ξανά liquid fertilizer. Έτσι για ένα λίγο και πιο δίκαιο να μην είναι ότι βάζω τώρα λίγο τέτοιο και βγάζω πολλά λεφτά κατευθείαν αυτόματα. Έχω βέβαια σχέδια να πάρουμε μεγαλύτερα μηχανήματα και άλλα πράγματα, αλλά θα γίνει με ένα πιο normal ρυθμό θα έλεγα. Τώρα πάνε normal ρυθμό. Βλέπω και αυτό το χωραφάκι με την κανόλα. Όχι, δεν το κάνουμε. Έλεγα μήπως το έχει κάνει συμβόλαιο. Δεν μπορώ να το αγοράσουμε κιόλα γιατί είναι 110.000 από εκεί. Οπότε προς το παρόν αφήνουμε τους εδώ πέρα αυτό εδώ, τους mowers. Θα πάρω και τα πυρουνάκια μου μαζί με τον τάχο αυτή τη φορά. Και θα πάρω και τον wind rower. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε πρώτα αυτό εδώ έτσι πίσω. Και έχω την αίσθηση ότι πήρα τα πυρούνια μπροστά έχει αλλάξει, δεν ήταν με 3 point. Το έχω δει και σε άλλα John Deere αυτό, το αλλάζανε. Μπορεί να μην μ' αφήνει να το κοτσάρω καν, αν και αυτό εδώ είναι μικρό, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά μπορεί να μην μ' αφήνει όλο αυτό. Τώρα που θα βάλω τα πυρούνια να το δούμε, πάει γι' αυτό και να κοτσάρω τον Wind Rover. Τώρα για τα κουνέλια πιστεύω ότι δεν άφησε μπάλα, γιατί έχουμε ήδη, τώρα θα δούμε πόσο είναι. Για κάτσε να δω λίγο, να ζουμάρω. Ναι, παιδιά το μαζεύει, βλέπετε. Δεν έχει 3 point μπροστά. Έχει μένα, αλλά και πάλι δεν έχει. Μια χωρά αυτό εδώ το έχει κάπως πιο μαζεμένο, δεν ξέρω. Αυτή είναι η αίσθηση που δίνει εμένα. Να δούμε εδώ πόσο γρασίδι έχουμε. Όχι, παιδιά, είναι και 500 λίτρα. Αυτό χωράει 3.000, άρα έχει και άλλα 3.000 λίτρα μέσα. Δεν υπάρχει λόγο, δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο. Στρίβουμε, πάμε στο χωράφι εμεί να ετοιμαστούμε. Και μετά πάμε να φέρουμε και το πολύ πιστό μας Fendt που θα πάρει τον Bailer αυτή τη φορά και μας ακολουθεί από πίσω. Λοιπόν, να το κατεβάσουμε για να ξεκινήσουμε μπροστά να φτιάξουμε την πρώτη μας ραμπούλα. Δεν θα χρειαστούμε το rubber, δεν ξέρω το καταλάβατε.
Αλλά ο Ράπερ μπορεί και να πουληθεί κιόλας, θα το δούμε. Νομίζω, δεν θυμάμαι, τον είχα αγοράσει. Ή το είχα κρατήσει νοικιασμένο, μου σου να δούμε, ρε παιδιά. Το από νοικιασμένο, ναι, δυστυχώς δεν έχω κάτι νοικιασμένο, για να δούμε. Ναι, τον έχω νοικιασμένο. Οπότε θα δούμε, μπορεί και να τον ξεφορτωθούμε. Το κακό είναι ότι δεν έχω δυστυχώς άλλη λύση για Σάιλαντ σε συμβόλαια. Και θα ήθελα να έχω, αλλά δυστυχώς δεν έχω. Ωραία, πάμε λοιπόν και με το πολύ καλό μας φεντ. Κάποιος νομίζω μου είπε να το αλλάξω χρώμα. Όχι, παιδιά, το πετρόλαιο είναι πολύ ωραίο. Αν θυμάμαι καλά, γι' αυτό μου είχαν πει. Μπορεί να μου πει και κάποιο άλλο. Επειδή φτιάχνουν πολλά βίντεο και κάνουν, τα φτιάχνουν νωρίτερα συνήθως, καμιά φορά μπερδεύουν. Ναι. Και μπορεί να κάνω ένα σχόλιο ψηλά και άλλο. Νομίζω ότι μου είχαν πει για αυτό το φεντ. Όχι. Το πετρόλαιο. Πολύ καλό χρωματάκι. Και διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ βέβαια έχουμε το πρόβλημα ότι. Και εδώ θα πολλαπλασιαστεί το πρόβλημα, πιστεύω. Γιατί αυτό εδώ. Αυτό το γύρι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Να βάλω automatic drop on, ωραία. Και να του πω να κάνει follow το John Deere. Για άσε εδώ, κάνει follow, κάνει. Θα το δοκιμάσουμε. Θα βάλω και τον περιοριστή ταχύτητας εγώ εδώ πέρα. Το τεχνητό με το χέρι μου δηλαδή, τον γκάζι. Για να το πηγαίνω πολύ γρήγορα για να μπορέσει να με ακολουθήσει και να κάνει μια δουλειά πιο γρήγορη. Αυτό θα θέλω να βλέπω. Ακολουθεί μια χαρά και βγάλει ήδη την μπάλα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε για το δεύτερο timelapse. Εδώ πέρα. Και μετά θα πάμε να δώσουμε όλο αυτό το γαρτί που μαζίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε στην παραγωγή μας για να γίνει silence που θα μας δώσει και digested. Και επίσης θα γίνει hay για να μας δώσει το ημάρ. Θα ανοίξουμε δηλαδή πολλές παραγωγές ταυτόχρονα. Θα ανοίξουμε δηλαδή. Το γρασίδι να γίνει hay, το γρασίδι να γίνει silage, το γρασίδι, το silage και το hay να γίνουν TMR και το digest που αποκύψει από το silage να γίνει και αυτό λίγο fertilizer. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά από τώρα, όταν θα έχουμε τελειώσει αυτή εδώ τη δουλειά. Πριν ο άλλος, τώρα έχασα παιδιά, εντάξει, ακολουθεί ακόμα, αλλά πρέπει να μειώσω ταχύτητα για να με πιάνει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε για αυτή τη δουλειά, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, για κάποιο λόγο αυτά εδώ μου τα άφησε. Πάντα κάνουμε εδώ εμείς. Δεν βγάλουμε μπαλάλι βέβαια. Αλλά θα μαζευτεί μια καλή ποσότητα σιδιού για να βγάλουμε την επόμενη φορά. Θα πάμε να βγάλουμε και το μικρό λεφτό εδώ πέρα. Και τώρα κάτι ψηλολόγια στην άκρη. Δεν πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο. Εδώ ένα λίγο πιο μεγάλο θα το κοιτάξω το πάλο. Αυτό εδώ. Ωραία. Πολύ καλά. Και τελειώσαμε. Η μισή μπαλά. Βγάλαμε μισή μπαλά ακόμα από εδώ. Το θέμα είναι, βγάλαμε παραπάνω μπάλες. Βγάλαμε 24. Βγάλαμε σημαντικά παραπάνω. Βγάλαμε 6 μπάλες παραπάνω, παιδιά. Οπότε, μπράβο μας. Θα κάνω εδώ μια μικρή διακοπή. Θέλω να πάω να φορτώσω το τρέιλερ και να το πειράξω λίγο. Μπας και παίρνει δεύτερη σειρά με μπάλες. Γιατί τώρα παίρνει μόνο μία. Να πει τώρα στον 20. Εντάξει, θα μου πει τώρα πάλι 2 δρομολόγια θα κάνει. Αλλά αν παίρνει 24, θα κάνω 3. Αν παίρνει 10, μάλλον θα κάνω 3. Οπότε θα πάω να παρκάρω τα εργαλεία μου, θα φορτώσω το σε ένα άλλο χάρτη μάλλον, το trailer με το XML και θα το πειράξω λίγο να δω πως πάει η υπόθεση και θα τα πούμε σε πολύ λίγο ξανά όταν θα τροφοδοτήσουμε
το καινούριο εργοστάσιο που χτίσαμε για τις αγελάδες και δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ. Λοιπόν, όπως βλέπετε το έφτιαξα, απλά θέλω να δω, μήπως το πάρα έφτιαξα. Ήταν στα 2,20 το ύψος, το έβαλα στα 4 μέτρα. Παίρνει τώρα 3 το ύψος, που είναι κάτι που το ήθελα, να σου πω αλήθεια. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το τραβήξει το φεντ, αλλά έτσι. Αυτό ήθελα να δω, μήπως τυχόν παίρνει 4 το ύψος και θα ήταν too much. Αλλά με 3 το ύψος είμαστε μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Θα παίρνουμε και περισσότερα προϊόντα άμα χρειαστεί. Άμα χρειαστεί, λέω. Λοιπόν, σουπ και εδώ πέρα και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη, ένα πολύ γρήγορο time lapse, έτσι αστραπιαίο, να φορτώσουμε το καινούργιο μας τρέιλερ, το αναβαθμισμένο. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία μπάλα. Μάλλον κάτι κούνησε εκεί πέρα. Γι' αυτό μου την έβγαλε την άλλη τη γραμμή. Δεν πειράζει, ευτυχώς έχουμε αρκετό χρόνο. Χώρο να βάλουμε και αυτή την παλίτσα την τελευταία. Το φόρτωμα ήταν πολύ πιο εύκολο. Μάλλον επειδή έχει power shift, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το τρακτέρ. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ότι με το Fiat Agri. Πάρα πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, κατεβαίνουμε και τώρα η ώρα της αλήθειας. Αφού τα δέσουμε τελικά, αν. Όταν φορτώνεις από πλάι δεν μπορείς να έχεις και δεμένα ταυτόχρονα. Έχουμε παιδιά 84.000 λίτρα γρασίδι και εντάξει, πηγαίνει, όχι πολύ άνετα, αλλά πηγαίνει. Με τα 285 άλογα του φεν πηγαίνει. Οπότε όλα αυτά τώρα πάνε μέσα στο εργοστάσιο. Πρέπει να βάλουμε και στις αγελάδες νερό, δεν έχω βάλει στο πέντο τους καθόλου. Κοίταξε εδώ, πηγαίνει με 12 χιλιόμετρα, αλλά και πάλι καλά. Οπότε αυτό είναι χοντρικά περίπου 42.000 λίτρα TMR. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αρκετό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα βγάλουμε και, ξέρω εγώ, 400 λίτρα λίπασμα, κάπου εκεί μέσα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αναλογία digested λίπασμα. Οπότε πάμε κούτσα κούτσα τώρα, σιγά σιγά, να μην πιάθουμε κανένα ατύχημα. Να ξεφορτώσουμε στο εργοστάσιο αυτές εδώ τις 24 γρασιδόπαλες. Λοιπόν, η ώρα της αλήθειας τώρα. Πρέπει να πάω εκεί πέρα να τα ξεστραπάρω και λογικά να τα πάρει. Αν δεν τα πάρει, θα πρέπει να φέρω το John Deere κάπως και να το κάνουμε να τα πάρει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δούμε. Ωραία, τις πήρε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να αρχίσουμε και τη μηχανή, να μην καίει και πάμε εδώ. Να αρχίσουμε αρχικά αυτά εδώ τα οποία τελείωσαν. Πάμε να δούμε και το φούρνο. Τόση ώρα δεν κοίτασαμε το φούρνο. Και πάμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν. Silent IDS, βλέπετε, θέλει νερό. Και θέλει και τέτοιο. Έχουμε νερό. Πόσο νερό έχουμε μέσα? 9.000. Αλλά φέρω και άλλο νερό. Θα το κάνω τώρα σε λίγο. Πάμε αυτό. Πάμε grass hay. Αυτό εδώ. Να φτιάχνει ταυτόχρονα. Και μετά θέλω TMR από αυτό εδώ. Από αυτό εδώ το TMR. Και επίσης θέλουμε και digested liquid fertilizer. Αυτά. Όλες αυτές τις παραγωγές θα γίνουν ταυτόχρονα. Εδώ πέρα πώς πάμε. 1300 λίτρα λέει έχουμε ακόμα άψιστο. Άρα έχουμε ακόμα χρόνο. Οπότε πάμε εμείς να φέρουμε λίγο ακόμα νεράκι. Εδώ στην παραγωγή αυτή γιατί θα το χρειαστεί. Θα το χρειαστεί και θα βάλουμε και νερό εδώ στις αγελάδες. Ελπίζω να το πάρει και μας αφήσει να το δώσω. Νομίζω ότι πλέον σε αφήνει να το δώσει χωρίς ζώα, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Αρχικά πάμε να βάλουμε το τρέιλερ στη θέση του και πάμε να φέρουμε το ντεπόζιτο. Και αυτό το τρακτέρ αποχωράει εδώ πέρα, έτσι. Είναι πολύ στενάχωρα. Όχι, όχι. Τι έκανα τώρα.
Ελπίζω να μπορώ να το πουλήσω το milk. Άτσα να τα δώσω γάλα. Πάμε γρήγορα να δούμε πόσο. Πώς θα το πουλάσει το γάλα. Milk εδώ πέρα. Πάμε να δούμε. Να δω το Sony Station Plain. Ναι, το Sony Station Plain θα πάω να το δώσω τώρα. Να πάρουμε ό,τι πάρουμε. Εντάξει τώρα, ήταν. Λόγω και χθημή ταχύτητα την πάτησα άσχημα. Θα μπορούσα να κάνω και για να το πάρω πίσω τα λεφτά μου, αλλά τα λάθη τα πληρώνουμε. Ή δεν τα πληρώνουμε. Ναι, για κάποιο λόγο μου έδωσε λίγο παραπάνω λεφτά από αυτό που έδωσα για να το αγοράσω. Καλά, εντάξει. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά δεν θα το ξανακάνουμε. Ήταν ατύχημα. Πάμε να γεμίσουμε νερό. Ενώ είδε, αν πήγα στη βρύση, θα ήταν μια ώρα βέβαια, αλλά γάλα δεν μπορεί να βγάλει τη βρύση. Και μετά θα δώσουμε και ένα φορτίο, θα δοκιμάσουμε να δώσουμε στι αγελάδε. Το γρασίδι έφαγε ήδη 20.000 λίτρα, παιδιά, έτσι. Και έχουμε βγάλει 2.000 λίτρα digested. Έχουμε 41.000 λίτρα TMR ήδη. Πάρα πάρα πολύ καλά. Πάμε να γεμίσω για μια νταμιτζάν εδώ, ένα τεπόζιτο με νεράκι για τι αγελάδε αυτή τη φορά. Να δούμε αν θα το πάρει, αν θα χρειαστεί να φέρω πρώτα αγελάδε. Αλλά τώρα με το TMR που έχουμε, το ίδιο πράγμα που κάνει, έτσι. Ναι, δεν με αφήνει να το ρίξω επειδή δεν έχω ζωντανά. Λοιπόν, πάμε να ψωνίσουμε ζωντανά, λοιπόν. Σκέφτομαι να πάρω 20 Holstein από τις μεγάλες. Αλλά σιγά μην φτάσω τα λεφτά. Έχω 28.000. Να δω πόσα μπορώ να πάρω. 15. Μπορώ να πάρω 15. Καλά είναι και 15. 15 αγελαδίτσες. Έτοιμες για να γεννήσουν, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή κατευθείαν. Πού την πάει. Τσοπ, οκ. Για να τις δούμε. Και να οι πρώτες μας αγελάδες. Να δούμε και πόσο παίρνουν. Πάμε να τις δούμε εδώ τις αγελάδες, αν χρειάζονται κάτι άλλο. Όχι, τα ίδια είναι γνωστά. Νερό παίρνουν αρκετό, από ό,τι βλέπετε. Γάλα δεν ξέρω και TMR δεν ξέρω πόσο παίρνουν. Οπότε πάμε να τους δώσουμε τουλάχιστον άλλο ένα νερό. Εδώ αυτή εδώ τι έπαθε αγκύλωση εδώ στην άκρη. Πολύ ωραίες αγελάδες μας, πάρα πολύ ωραίες. Όχι! Σήμερα τα κάνω όλα λάθος, έτσι. Όλα λάθος. Ωραία, πάω να το βάλω προσωρινά στη θέση του. Ή μάλλον δεν το βάλω προσωρινά στη θέση του. Θα το αφήσω προσωρινά εδώ, γιατί θέλω να πάρω και το λίγο fertilizer. Να ξεκινήσουμε την παραγωγή ξανά του καφέ. Θα πάρω όμως αυτό εδώ που λογικά μπορεί να γεμίσει με TMR. Ωραία, start feeling, total 84.000. Ω, τι λέει ρε φίλε. Κάτι γίνεται λάθος πιστεύω. Νομίζω ότι πάρα πολύ μου έδωσε. Ωραία, και να δούμε πόσο φαγητό παίρνουν οι Ελλάδες. Παίρνουν ακόμα μπόλικα. Παίρνουν ακόμα μπόλικα. Οπότε θα κάνουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο timelapse. Θα δώσουμε ό,τι φαγητό έχουμε. Θα το μαξάρουμε δηλαδή. Και σε νερό. Να δω όμως και κάτι άλλο πριν από αυτό. Ακόμα εδώ 72.000, θα δω πόσο γρασίδι έχω ακόμα, παιδιά. Εντάξει, κοντεύει. Μάλλον μέτραγε λάθος το γρασίδι που είχα. Δεν έξω και αλλιώς. Δεν ήταν 80.000, αποκλείεται να ήταν 80.000. Ήταν πολύ παραπάνω. Θα το υπολογίσω όσο κάνω το timelapse και θα σας πω πόσο τελικά ήταν το γρασίδι που δώσαμε. Γεμίσαμε φαγητό όπως είδατε, έμεινε λίγο μες στο τρέιλερ.
Αυτό θα και το τελευταίο που θα δώσω νερό, γιατί έχουμε φτάσει ήδη στα 1000 ευρώ ξανά. Πάλι πέσαμε από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα χαμηλά στα ψηλά συνεχόμενα. Λοιπόν, πάμε όμως εδώ να δώσουμε στις αγελαδίτσες μας νεράκι ακόμα, να μην διψάσουν ποτέ τους. Εδώ βλέπετε έχουν μείνει κάτι λίγο ψηλό λίγα. Τώρα θα μπορούμε και να το ξαναδώσουμε. Έλα εδώ λίγο. Ωραία. Να δω λίγο εδώ το. Τι γίνεται. Να δούμε και εδώ πέρα. 1162 πέφτει το dough επιτέλους. Πάμε. Όχι, εδώ είμαστε. Ναι. Λογικά τελείωσε. Ναι, τελείωσε αυτά. Grass Hay, TMR και Silence Digested. Και έχει μείνει μόνο αυτό εδώ. Το Digested σε Liquid Fertilizer. Να δω πόσο έχουμε. Έχουμε 12.000 λίτρα ακόμα. Έχουμε ακόμα 32.000 TMR. Και έχουμε 12.500 λίτρα Digestive και 940 Liquid Fertilizer. Πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ ήθελα να δω και τις αγελάδες. Να δω μας πώς είμαστε. Τελικά χωράει και άλλο φαγητό, παιδιά. Χωράει λίγο ακόμα. Και χωράει και λίγο νερό. Νερό δεν θα τους δώσω. Θα δώσω όμως λιπασμά να ξεκινήσει ο καφές. Λοιπόν, πάμε εδώ, start filling, εδώ, 958 λίτρα, μια χαρά είναι, ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσει. Θα αφήσω εκεί το τεπόζιτο και θα γεμίσω άλλη μια φορά να δω τι θα φάνε οι αγελάδες. Και εδώ κάποια στιγμή θέλω να βάλω γέφυρες, παιδιά, δύο γέφυρες σε δύο σημεία, γιατί δεν πάει αλλιώς, είναι πλέον η κατάσταση ανυπόφορη. Πάμε στα productions και πάμε να ανοίξουμε τον καφέ. Ωραία. Έχει νερό, εντάξει, όσο νερό έχει δεν μας πειράζει. Και εμείς πάμε να δώσουμε μια τελευταία δόση TMR, αφού δεν πήραν αυτό το λίγο που τους έδωσα. Μάλλον επειδή το ξεκότσαρα δεν το πήρανε, γιατί έκανα κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε, να δώσουμε και το υπόλοιπο. Οπότε με ένα χωρά, παιδιά, το γεμίζουμε έτσι, με εκείνο το χαραφάκι το 29. Είναι πέρα, επάνω, ξέρει, υπεραρκετό. Θα γεμίσουμε 23. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι αυτό το τρέιλερ και παίρνει και μεγαλύτερο. Θα το δούμε τώρα μόλις τελειώσουμε. Μάλλον δεν μπορούμε να το δούμε τώρα. Αν τα διάσει όλα θα το δούμε. Αν δεν τα διάσει θα το δούμε την επόμενη φορά. Έχω την εντύπωση ότι τελικά το 23900 δεν είναι το μεγαλύτερο. Και τώρα ας τα αφήσουμε αυτό εδώ πέρα. Ανεβαίνει και το χέρι, θα ανεβεί και το reproduction. Πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να τους βάλεις και silage αυτές τις αγελάδες, βλέπετε. Που κανονικά στο παιχνίδι δεν παίρνουν silage. Πραγματικά τα νομίζω παίρνουν. Αλλά εμείς το βάλουμε TMR και είμαστε μια χαρά καλυμμένοι. Το productive και ανέβηκε. Εγώ τώρα έχουμε αρκετό, 42.000. Πρέπει να χωράει γύρω στους 60.000 λίτρα νερό από ό,τι βλέπω. Και έβγαλα και τα πρώτα 9 λίτρα γάλα. Πάρα πολύ καλά. Αλλά εμείς έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε κάποια συμβόλαια. Για να κλείσουμε μάλλον αυτή τη σημερινή μέρα, δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι άλλο. Και να μαζέψω κάτι πράγματα που έχω αφήσει στο χωράφι. Αυτά θα είναι οι τελευταίες δουλειές. Να δω τι έχω εδώ πέρα αρχικά. Έλα, πάρ' το αλλιώς. Έχω lime ή έχω... lime μου φαίνεται, έτσι. Lime είναι. Και να δω τι έχω να κάνω με lime, σαν συμβουλέα μου. Το 51 και το 111. Ναι. Εγώ λέω να το γεμίσω. Για να δούμε. Πάμε εδώ να το βλέπουμε καλύτερα. Το 111 είναι αυτό. Το 50 είναι αυτό το μικρούλι εδώ. Εντάξει. Στον δρόμο μας είναι για να πάμε εδώ σε αυτό εδώ. Οπότε περνάμε τσαφ, το κάνουμε μία και μετά συνεχίζουμε. Και μετά θα μεταλλήσουμε στο 49 λίπασμα. Στο 125 και πού αλλού. Και στο 99. Αυτό το θυμάμαι το χωράφι. Κάπου από εδώ μπαίνεις. Αυτό το δρόμο κάπου εδώ πέρα έχει μια είσοδο. Και μπαίνεις και το κάνεις. Και από εδώ έχει νομίζω, αλλά και από εδώ. Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε αυτά τα συμβολέα. Θα μας δώσουν αρκετά λεφτά, θα μας δώσουν κάτι 20 άρικο πιστεύω, όλα μαζί. Και μετά πάμε να δούμε τι γίνεται με το φούρνο και το ψωμί, έτσι. Τώρα εδώ να βάλω, έχω 600. Μην το τσιγκουρευτώ, φοβάμαι γιατί μήπως δεν έχω λεφτά για λίπασμα, αλλά... Ας μην το τσιγκουρευτώ και γυρνάω στο τσάπα και βέρεσαι, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε lime και λίπασμα και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. You were the best I ever.
the good days, but good wasn't the only perspective of all the days that we had. We lost it. You were the best. Έριξα μια ματιά πως ήταν collectible, δυστυχώς δεν ήταν, ένα χρονοκοφτικό ήταν. Και αυτό το τελευταίο συμβόλαιο έχουμε φτάσει, όπως βλέπετε, στα μείον 96 ευρώ, επειδή βάλαμε λίπασμα γι' αυτό. Θα φύγουμε τώρα από εδώ εμείς, από πίσω, το κάνουμε έτσι δουλειά, τσου, και έτοιμο. Και φεύγουμε από πίσω και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα βρεθούμε κατευθείαν στη φάρμα μας, πάρα πολύ καλά. Αφού πάμε στη φάρμα, θα πάμε να βάλουμε αυτό στην άκρη και θα πάμε να δούμε κιόλας και το... πώς λέγεται... Πάμε να δούμε το φούρνο τι κάνει. Να θυμηθώ να μαζέψω και αυτό το τραχτέρ από εδώ πέρα. Έχισα και λίπασμα, ένα σημείο σταματήσω εδώ να δω λίγο. 100% φερτιλάζει, ναι, μια χαρά. Οπότε είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σοδιά κατευθείαν, έτσι. Η επόμενη σοδειά μάλλον θα πάει όλο για silage και όλο για πούλημα. Θα δούμε βέβαια, θα το δούμε, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Αλλά το πιο πιθανό είναι αυτό. Γιατί θα πάει, αυτό είναι ο Αύγουστος, θα κοπεί Νοέμβριο και θα πληθεί Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Οπότε θα είναι η καλύτερη τιμή. Αυτό πιστεύω θα γίνει την επόμενη φορά. Με 150.000 λίτρα κάτι ψηλά που έχουν οι Ελλάδες, μέχρι να βγουν και οι υπόλοιπες, πιστεύω θα φτάσει για πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να παρκάρουμε και να πάρουμε τα λεφτά από τα συμβόλαια, έτσι, γιατί λεφτάκια δεν πήραμε. Εντάξει, βλέπω ότι έβγαλε ήδη καφέ, εντάξει. Και αυτό. Ωραία, και είμαστε πάλι στις 21.000. Εξαιρετικά. Τι θέλω να κάνω τώρα, φούρνο. Πάμε στο φούρνο να δούμε τι έκανε όλη μέρα ο φούρναρης. Τάψε. Κάτι έγινε. Πάμε να φέρουμε αυτές εδώ, να τις βάλουμε εδώ μέσα και μετά θα ρίξουμε κι άλλη μια δόση μέσα, αλλά άμα μπορέσω και γεμίσω ένα τέτοιο θα το πουλήσω, έτσι να δούμε τι πιάνει ένα καλάθι ψωμί, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να βάλω και αυτό το ζυμάρι μέσα. Μισό καφάσι έχω στην ουσία, δεν έχουμε παραπάνω, γιατί αν χωράει 18, ναι, έχουμε βάλει εδώ το πρώτο, θα γεμίζουμε περίπου μέχρι και τη μέση τη δεύτερη σειρά και μένα παίρνει λογικά 3 σειρές. Είναι 18 χρόνια, γιατί λέει ότι είναι 1800 λίτρα. Ναι. Και το κάθε καρβέλι που παίρνουμε από εδώ είναι 100. Έβγαλε εδώ κι άλλο, εδώ ζύμι. Θα τη δώσω τώρα κι αυτή εδώ. Ναι. Δεν θα τη δώσουμε. Είναι 1000 λίτρα βέβαια. Και αν τα πουλάγαμε αυτή τη στιγμή, πάμε να δούμε πόσο θα πιάναμε. Θα παίρναμε παιδιά ένα χιλιάρικο, 1145 ευρώ. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να ανοίξουμε εδώ πέρα, να ρίξουμε και αυτό το ζυμάρι μέσα στο φούρνο, να κλείσουμε και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω για το σημερινό επεισόδιο. Την επόμενη φορά θα έχουμε πάει Σεπτέμβριο λογικά, μπορεί να πλησιάσει και η ώρα του θερίσματος για το λιναρόσπορο. Θα το ήθελα να το δω πολύ αυτό. Όπως πάντα, να περνάτε καλά. Γεια σας.